Ενοχλώ. Αμάν. Πώς πάει το σύριαλ με το διάβασμα, τη βάφτιση και το γάμο? Είσαι καλύτερα, θεία? Κατά καλύτερα. Αλλά καλύτερα μάλλον. Μπράβο. Μια χαρά μου φαίνεσαι. Ναι, καλά, μη χαίρεσαι. Δεν ξαναπήραμε και το ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο. Ήθελες κάτι? Ναι. Ψάχνω ένα βιβλίο ενός σπουδαίου συναδέλφου. Η μοναξιά, μητέρα της κατάθλιψης. Αλλά η μάνα σου τα έχει πετάξει όλα. Όχι. 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 Ούτε τα βιβλία δεν μου κάθονται πια. Δεν πάει άλλο, πρέπει να τις βρούμε άντρα. Ποιον? Δεν ξέρω, κανένα φίλο. Τι λες, παιδάκι μου, εγώ δύο φίλους έχω και δεν θέλω να τους χάσω. Δεν μπορεί κάποιος να κάνει για την Πελαγία? Από τους νορμάλ κανένας. Όλοι έχουν σχέση με κανονικές γυναίκες. Ένα-δύο είναι μόνοι τους, αλλά και αυτοί δεν είναι πολύ καλά. Αυτή μια χαρά είναι. Θα ταιριάξουν κάτι με την Πελαγία. Στην κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα δεν είμαστε να επιλέγουμε. Φέρε τους χειρότερους να τελειώνουμε. Τους χειρότερους? Τους χειρότερους. Και τι είμαστε εμείς, ρε Γεράσιμε, να την πέσουμε στη θεία σου? Δεν είναι θεία μου, είναι θεία της Χριστίνα. Αυτή θα ανεμπάζω, ρε. Και πού κολλάτε, ρε? Εσύ έχετε να πάτε με γυναίκα από τότε που υπήρχε μόνο κρατική τηλεόραση. Γιατί δεν είμαστε σαβούρο τέτοιοι, ρε, γι' αυτό. Πέστα, ρε, πέστα. Εμείς, φιλαράκο, τη γυναίκα την περνάμε από κόσκινο. Απαγορεύονται οι άσχημες και οι βίζιτες. Τις βίζιτες έχουμε απαγορεύσει γιατί δεν έχουμε λεφτά. Σκάστε, σκάστε, Πελαγία. Το κέρατο μου. Είδες βυζάκι μεγάλε. Αγάλμα το κομμενάκι. Κοίτα, Γεράσιμε, εγώ το σκέφτηκα το πράγμα. Ναι. Το δούλεψα, ρε παιδί μου, πολύ στο μυαλό μου. Και πάω να την πέσω στη θεία. Ε, παιδί, ρε, για πού το βάλαμε? Εγώ την είδα πρώτος. Μια χάρη είπαμε να κάνουμε στο φίλο μας, θα τσακωθούμε κιόλας. Έτσι. Ωραία. Περίμενε, εσύ εδώ. Δίνω! Δίνω! Τι έγινε? Εντάξει, τρελαθήκανε και δύο. Αδέρα. Εγώ πάντως σε θυμάμαι σίγουρα, εξώφυλλο σε αυτό το. Πώς το λένε, μωρέ. Κι εγώ σε θυμάμαι. Ήταν το αγαπημένο μου τέφος. Σταμάτα να γλύφεις, ρε, που βρήκες τα λεφτά να αγοράσεις και περιοδικό. Εγώ τουλάχιστον δεν κοιτάζω μόνο τα βυζιά της. Αγόρια, τι είναι αυτά? Τροπή. Δεν κοιτάζω τα βυζιά της. Την ψυχή προσπαθώ να κατανοήσω, ήλθιε. Παιδιά, παιδιά. Μην τσακώνεστε. Πάω εγώ τώρα που έχω κάτι δουλίτσες και θα τα πούμε το βράδυ, κουκλάκια. Σα. Η γυναίκα είναι δική μου! Λεωμό, το κόβω, παλικάρι! Αυτή η γυναίκα είναι καψούρα για πάρτι μου! Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, αλλά είναι γυναίκα και γουστάρει τους άντρες! Σιγά, ρε, Βαντάμ! Θα σου βγει κανένα γόνατο! Άντε, πάμε! Καλησπέρα, ομορφούλα! Τι λέει, κουκλάκι? Ο Γεράσιμος έχει διάβασμα. Και τι μας νοιάζει εμάς? Εμείς για την Πελαγία ήρθαμε. Αλλά άμα γουστάρεις, έλα και εσύ μαζί μας. Καλησπέρα, αγόρια. Mom, baby, love me. Please, love me. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, ναι, πάμε. Μισό λεπτό. Τι έγινε? Τι αφηρημένη που είμαι. Ξέχασα να φορέσω σουτιά. Αλλά δεν πειράζει, αγόρια, πειράζει. Όχι, δεν θα δούμε τώρα, δεν πειράζει. Κανένα πρόβλημα. Τότε πάμε. Η νύχτα μας περιμένει. Χριστός και Παναγία. Καλέ, sorry πριν για το αυτοκίνητο. Αλήθεια, νόμιζα πως ήταν το χειρόφρενο. Δεν πειράζει. Χαρά μου. Είσαι και γλυκούλης και ευγενικούλης. Δώστε μου δύο λεπτάκια να φρεσκαριστώ. Τι, να φρεσκαριστείς? Είναι ποτέ δυνατόν να φρεσκάρουμε την τελειότητα? Είμαι κακό μαθαίνεις, baby. Που δημιουργείς ευθύνες.
Λοιπόν, μόλις τη μεθύσουμε, εσύ την κάνεις σιγά σιγά για το σπιτάκι σου, εντάξει. Τι λες, ρε, πας καλά. Η γκόμενα εμένα θέλει, σαν τρελή με κοιτάζει. Σε κοιτάζει γιατί έχεις τρίχες στη μύτη, ρε βλάκα. Εμένα θέλει. Μα θα κάτσεις φρόνημα ή θα πλακωθούμε εδώ μέσα. Έλα, ρε Σταύρο. Θα τσακωθούμε τώρα εμείς μεταξύ μας για μια γκόμενα. Έτσι, ρε. Ας την αφήσουμε να αποφασίσει μόνη της ποιον γουστάρει να τελειώνουμε. Αν και εμένα θα διαλέξει, αλλά τέλος πάντων. Πεινασμένη είναι η γυναίκα, δεν είναι τυφλή. Όλα καλά, μωρά μου. Μια χαρά. Σταυράκο, χαρά μου, μπορείς να πεταχτείς να πάρεις ένα πακέτο τσιγάρα, γόρι μου. Εννοείται. Πολύ ωραίο το κόλπο, μωράκι μου. Να μείνουμε τα δυο μας, ε. Ναι, γιατί ήθελα να σου πω να την κάνεις σιγά σιγά. Να την κάνω, εγώ. Απόψε θα ρίξω στο κρεβάτι τον άλλο μπέμπι, οπότε όπως καταλαβαίνεις εσύ περισσεύεις. Δηλαδή διάλεξες εκείνον και όχι εμένα. Εσένα. Μα ήταν δυνατόν ποτέ να διαλέξω εσένα. Εσύ είσαι πολύ ένα κροατήχημα στην παλιά Εθνική Οδό. Τόσο χάλια. Καλά, μην το παίρνεις προσωπικά. Οποιοςδήποτε και να ήταν τόσο άσχημος όσο εσύ, το ίδιο θα το έλεγα. Μη φασάς. Όλο και κάποια απελπισμένη θα σου κάτσει κάποια στιγμή. Θα το μετανιώσεις αυτό. Καληνύχτα. Κουκλάκι. Πιάσε άλλο ένα ουίσκι. Διπλό για να μην πηγαίνω έρχεσαι. Ορίστε. Απαγορεύεται το κάπνισμα, παιδί. Ο Ντίνος πού είναι? Τον πήρε ο πατέρας του τηλέφωνο και έφυγε επιγόντως. Ο πατέρας του έχει πεθάνει. Α, καλά. Μπορείς να μην ασχολείσαι με λεπτομέρειες. Και να βουτυχτούμε επιτέλους. Ε? Από εδώ, από εδώ. Έχω την εντύπωση πως το τελευταίο ποτάκι με χτύπησε λίγο στο κεφάλι. Ναι, ναι, ναι. Συμβαίνει αυτό με το δέκατο ποτό. Σταυρακό, νομίζω πως επιτέλους ήρθε η ώρα να μιλήσουμε. Και θα μιλήσω πρώτη εγώ. Σχίσε μου τα ρούχα, παιχταρά μου! Καλά, ντε, μη φωνάζεις. Καλά, σε θα τα σκίσω εγώ. Βγάλε εσύ τα δικά σου για να ξεκινήσουμε επιτέλους να το ξημερώσουμε. Να τα βγάλω. Θες να σταγκάλω εγώ? Κάνε γρήγορα, μωρό μου, γιατί δεν κρατιέμαι. Θέλω να με βρίζεις. Θα είμαι τόσο βρωμιάρα που θα το αξίζω. Σταύρο. Σταυράκο. Ξύπνα το φιλέκι μου μέσα. Έχα εισηχτή. Σταύρο. Θα κοιμηθούμε τουλάχιστον αγκαλίτσα. Καλημέρα. Παναγία μου. Τι τρώτε? Τι είναι πάλι τούτο? Καινούριος. Δεν κατάλαβα. Θα φέρεις τώρα και τους φίλους σου να τρώνε και να μένουν στο σπίτι μας? Τι το περάσαμε εδώ, το πάρεις Χίλτον? Δικός μου είναι. Εγώ τον έφερα. Εμένα να με συγχωρείτε, θα πάω να συνεχίσω το διάβασμα μέσα. Εδώ αισθάνομαι λίγο χάλια. Εύχομαι τα χειρότερα. Μη δίνει σημασία στην αδερφή μου, αγάπη μου. Γριά γυναίκα με συμπλέγματα είναι. Ζηλεύει. Σου φέρω το τραπέζι κολάρου, θα σου πω εγώ. Θα σου φτιάξω καφεδάκι, άντρα μου. Άντρα μου.